Και εδώ η βάσπα είναι επικίνδυνη για το λόγο ότι είναι αφύλακτη τελείως. Εδώ είναι ο δρόμος στο μονοπάτι που περνάνε τα παιδιά στο σχολείο και δεν είναι αφύλακτο τελείως. Λίγο να πέσει κάποιο να σβροχτεί ποδήλατα που περνάνε ή περιπατητές το βράδυ και όλες αύριο έχει και θέατρο εδώ πέρα στην περιοχή. Είναι επικίνδυνο. Πότε το αντιληφθήκατε? Περίπου το 15 Αύγουστο. Ωραία, ενημερώσατε τις υπηρεσίες? Πήρα πυροσβεστική, με είπαν την αστυνομία για τη σήμανση. Η αστυνομία είπε είναι μέσα στο δάσος. Μετά από 2-3 μέρες πήρα εγώ, έστειλα μηνύματα σε 2-3 στο ίντερνετ που βρήκα κάποια site και οι πιο γρήγοροι ανταποκρίθηκαν η ΕΙΑΘ που ήρθε να το δει σε 2 μέρες και τώρα περιμένουμε ακόμα. Τι σας είπαν από την ΕΙΑΘ? Θα το δούνε, ενημερώνουμε λέει, θα το δούμε. Χθες ήρθαν, το είδαν το πρωί, αλλά ακόμα φύλαχτο είναι. Και ξεκινούν τα σχολεία σε πολύ λίγες μέρες, έτσι, σε περίπου 10-15 μέρες. Τα σχολεία εδώ είναι δίπλα στο Θέατρο Γης που το βράδυ θα γίνεται χαμός, ειδικά αύριο που ξεκινάνε οι συναυλίες και κάποιος που θα χρειαστεί να περάσει από εδώ να μπορεί να μην το ξέρει και το μέρος. Τι βάθος έχει εδώ, ξέρουμε? Από 3 μέτρα μέχρι 2 με 3 μέτρα είναι όλο. Είναι βαθύ. Και αυτό πώς γέμισε με νερό? Από εδώ πέρα έχει διαρροή, εδώ πέρα ακριβώς από κάτω μέσα από τη γη και πηγάζει από εδώ πέρα λίγο κάπου βγάζει κάποιος σωλήνας προφανώς. Είναι επικίνδυνο πάντως και πρέπει να επιληφθούν γρήγορα οι αρχές και οι αρμόδιες υπηρεσίες για να καλυφθεί αυτό. Ναι. Okay.